Ο Τόμιτς έχει δύο καλούς χειριστές στην περιφέρεια. Δύο Ελληνόπουλα. Και το καλάθι κάρφωμα από το alley hoop του Τσάτ Μπράουν για το 0-2. Πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Και ο Κακλαμανάκης μακριά από το ζωγραφιστό. Ψάχνει στήριγμα. Ο Βίλιαμ στα 6 δευτερόλεπτα εκτελεί για 3. Και η πρώτη μεγάλη ανάσα από τα 6-75-3-7. Χρυσικόπουλος. Πλησιάζει πιο ψηλός με το hook. Θα νικήσει τον Γερο Μιχαλό. 6-11. Κακλαμανάκης ποστάρει το Χριστίδη πιο δυνατός. Θα τον νικήσει για το πρώτο προβάδισμα του Λαβρίου. 15-13. Επέστρεψε ο Μάτου Βίλιαμς που αστόχησε όμως από μέση απόσταση. Κόζει ο Γκίελο από τα 6-75-15-22. Το Περιστέρι αποκαθιστά διαφορά 7 πόντων. Υπάρχει μια πίεση για το αποτέλεσμα. Ο Γκίελο πάλι για 3, πάλι μέσα. Ο Πολωνός κόζει. Ζημιά αυτά τα επιθετικά rebound για το Λαύριο. Πέτε Γουέι στα 4 δευτερόλεπτα. Αγγίελο για 3. Μέσα και αυτό 3-3. Έχει καταρακώσει την άμυνα των γηπεδούχων. Μωραΐτης. Μωραΐτης. Έξω. Πέτε Γουέι. Υπομονή. Αγγίελο νέο σου τριών. Τέταρτο τρίποντο σερί. 4-4. Μουράτος με τον Μωραΐτη. Κακλαμανάκης μπροστά στο Χριστίδη θα τον νικήσει για το 26-35. Και time out που καλεί ο Μίλαν Τόμιτς. Βίλιαμς για το Σάντερς. Ένα pick and roll που δεν ολοκληρώνεται. Τώρα με κάρφωμα από τον Κακλαμανάκη. Στην αρχή φάνηκε ότι ο Σάντερς θα κρατήσει την μπάλα αλλά την πάσαρε σωστά. Ξανά εδώ. Μωραΐτης προσποιεί στον Νικολαίδη. Πέτε Γουέι, ελεύθερο σουτ για 3. Μέσα και αυτό 31-51 η διαφορά στους 20. Και ο χρόνος φυσικά δεν είναι καλός σύμμαχος για το Λαύριο. Κυρίως όμως η ψυχολογία έχει πέσει. Ο Νικολαίδης προσπαθεί να τη σηκώσει με ένα τρίποντο. Με κίνηση και δυσκολεύει αφάνταστα το Λαύριο. Παρότι είναι μια ομάδα που είχε, μας έχει συνηθίσει σε επιθετικές λύσεις από την περιφέρεια. Θαυμάσια συνεργασία high-low ουσιαστικά με τον Μωραΐτη να εκτελεί από κοντά. Είναι λίγο νωρίς για να μιλήσει για τελικό αποτέλεσμα και για να πει για λευκές πετσέτες. Αλλά αλήθεια είναι ότι ο κύριος Σερέλης με τη διαφορά στους 26 πόντους ήθελε περισσότερο να χαλαρώσει τους παίκτες του. Βλέπουμε πάντα και. Αυτό είναι το highlight του αγώνα φάσεις, βέβαια με το κάρφωμα του Τσάτ Μπράουν. Είναι και αποδυναμωμένη η άμυνα εντελώς. Ότι ο Τόμιτς δεν είναι μόνο πρωταθλητής Ευρώπης σαν αθλητής, αλλά είναι και ένας πολύ καλός προπονητής που άρχισε πολύ νωρίς να δοκιμάζεται. Εδώ βλέπουμε ένα τόμαχο κάρφωμα, ίσως και σαν alley hoop, έτσι όπως πάει η μπάλα, από τον Τζατ Μπράουν, στο πρώτο ημίχρονο. Κάρφωμα από τον Περσίδη με την assist του Νικολαίδη, όμορφη φάση για τους γηπεδούχους, μειώνουν 47-75. Σταθιάδης κάνει λάθος, κλέβει ο Νικολαίδης και πάει προς το αντίπαλο καλάθι. Μέχρι το κάρφωμα από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη για το 52-75. Μειώνει λίγο ακόμα τη διαφορά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Με αυτό το κλέψιμο δεν θα αλλάξει κάτι και το λέω αυτό γιατί ούτε πιάνει κανένας την μπάλα. Παίζει ο χρόνος. Άρχισαν οι χειραψίες και τα συγχαρητήρια. Βλέπετε ούτε καν πήγε κάποιος για την επαναφορά.